Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα μέρη μας. Πρώτη φορά στο Άστρος. Είχα ξανάρθει παλιότερα σε συναυλίες, μία φορά με τον Γιώργο τον Μπαλάρα και άλλη μία με τη Χαρούλα την Αλεξίου. Πολύ ωραία. Έχετε γυρίσει και γυρίζετε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, ποια βλέπετε να είναι η ανταπόκριση του κόσμου στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι? Είναι πολύ σοβαρό το θέμα στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι, ενώ συμβαίνουν αντιθέσεις. Ενώ ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ, είναι στο DNA του, είναι στο αίμα του, ανταποκρίνεται στις γιορτές, όποτε ακούει λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς όμως τα μέσα ενημέρωσης δεν το προβάλλουν καθόλου. Και κυρίως τα μέσα, ενώ τα πρωτοκλασσά, τα ραδιόφωνα, ας πούμε, αυτά που διαδίδουν και κάνουν γνωστό ένα τραγούδι. Με αποτέλεσμα να βγάζουμε κάποια CD, ελάχιστα πια, και να μην έχουν προώθηση και οπότε να μην γίνονται γνωστά στον κόσμο. Το έργο σας στη δισκογραφία τεράστιο. Από το 1972 μέχρι και σήμερα. Να περιμένουμε κάποια στιγμή κάτι καινούριο? Κοιτάξτε, ανανεώνουμε πάρα πολλές φορές. Τώρα έκανα ένα δίσκο ο οποίος βγήκε στο Βήμα, ας πούμε, της Κυριακής, πριν από 1,5 μήνα, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν το περιμένα και κάτι το οποίο το δέχτηκε ο κόσμος πολύ θετικά. Απλώς θέλει το χρόνο. Σήμερα θα πάρετε μέρος στην εκδήλωση ενός ποδοσφαιρικού σωματείου της περιοχής, του Πανκριατικού. Οι δικές σας ποδοσφαιρικές προτιμήσεις? Εγώ είμαι λίγο παραδοσιακός λόγω της καταγωγής μου, γιατί είμαι από Μακεδονία, προσφυγιά και τέτοια, είμαι αεκτσής. Είμαι δηλαδή με τους αδύναμους αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή, πάντα χρόνια είμαι αεκτσής. Είχα γράψει και τον ύμνο της ΑΕΚ παλιότερα μαζί με τον Στέλιο Γαρτζίδη, ο οποίος έγινε και πολύ γνωστός και ο οποίος ακόμα και τώρα στους αγώνες της ΑΕΚ παίζει. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και θα χαρούμε να σας ξαναδούμε στα μέρη μας. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.